Γιατρέ μου, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Μπογδάνο. Καλημέρα γιατρέ μου, είστε καλά? Καλά, εσείς, χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ χαίρομαι που συνομιλούμε. Λοιπόν, τι ισχύει, πείτε μας σας παρακαλώ, σε αυτήν εδώ τη χώρα, και σας ρωτώ γιατί. Διότι άμα είναι να βγει κάτι καλό από αυτή τη συζήτηση, ας βγούμε λίγο από τα χαρακόμματα αριστερή, δεξή, προοδευτική, συντηρητική, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε ένα ζευγάρι Ελλήνων πολιτών να μπορεί να πηγαίνει και να κάνει δωρεάν από την αρχή μέχρι το τέλος υποβοηθούμενη γονιμοποίηση, όπως λέγεται τέλος πάντων αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα θέλοντας να κάνω και ένα σχόλιο για όλα αυτά που ακούω τις τελευταίες 48 ώρες, πραγματικά έχω έτσι εντυπωσιαστεί. Εγώ ως γιατρός και γιατρός αναπαραγωγής που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο κομμάτι και βλέπω καθημερινές ιστορίες να περνάνε από το γραφείο μου και από το νοσοκομείο, εγώ θα μιλήσω με δεδομένα. Και τα δεδομένα έχουν ως εξής, κύριε Μπογδάνο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν, εγώ θα πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι το έκαναν πιστεύω ότι δεν είχαν κακές προθέσεις. Προφανώς ήθελαν να πούνε κάτι. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα σας απαντήσω ότι εγώ δεν θα επέλεγα αυτό το βίντεο, αυτόν τον τρόπο να περάσω κάποιο μήνυμα στους ανθρώπους. Έτσι. Ούτε κι εγώ, μαζί σας. Σε μένα. Αλλά η αισθητική, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό, το γνωρίζετε πολύ καλά, ο καθένας έχει τη δικιά του αισθητική. Ο Βίτγενστάιν έλεγε ότι δεν υπάρχει πραγματικά διαφορά μεταξύ αισθητικής και ηθικής. Έχει ψωμί η δήλωση, δήλωση δημοσιογραφικά, η ρίση αυτή του Βίτγενστάιν. Μην το πιάσουμε τώρα, αλλά μου το θυμήσατε. Εγώ επίσης θέλω να σας πω ότι, και θα επικεντρωθώ στο ιατρικό δεδομένο, γιατί δεν υπάρχει ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε προοδευτικός, ούτε συντηρητικός. Υπάρχει ιατρική, και η ιατρική είναι μία και ενιαία, και βάσει αποδεδειγμένης ιατρικής, εγώ θα πω τα εξής. Είναι ξεκάθαρα. Θα πω ότι οι γυναίκες στα 37 τους έχουν καταναλώσει το 80% των αποθεμάτων τους όσον αφορά την γονιμότητά τους. Από τα 40 και πάνω υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι, το οποίο όλοι αυτοί που βγήκαν να μιλήσουν για αυτό το συνέδριο, δεν ξέρω ποιοι ήταν, ούτε έχω ασχοληθεί συγκεκριμένα, αλλά και εμείς αντιμετωπίζουμε μια τεράστια δυσκολία και ζούμε πικρές ιστορίες καθημερινά στο γραφείο μας. Άρα, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο επικοινωνείται και με ποιο τρόπο πρέπει να επικοινωνηθεί. Όμως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όταν αργούμε πάρα πολύ να τεκνοποιήσουμε είτε άντρες λεγόμαστε είτε γυναίκες. Και δεν πρέπει να το επικεντρώνουμε στη γυναίκα, αλλά και στον άντρα. Γιατί οι μελέτες μας δείχνουν ότι και οι άντρες πάνω από μια ηλικία, το γενετικό του υλικό παρουσιάζει προβλήματα και στη γονιμότητα και στα έμβρια και στη μετέπειτα ζωή των ανθρώπων. Δεν άρα, έχετε καθόλου πρέπει άδικο. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι ζητό, δεν είναι γυναίκα. Ένα ζευγάρι το οποίο δεν μπορεί δια της φυσιολογικής, κανονικής, τέλος πάντων της συνηθισμένης μεθόδου να τεκνοποιήσει, να γονιμοποιήσει το ωράριο, το σπερματοζωάριο του ανδρός μέσα από την ερωτική επαφή. Σωστά. Και πρέπει να απευθυνθεί αλλού, διότι θέλει να κάνει παιδί. Είναι ένα από τα υπεροχότερα δικαιώματα τα οποία μας έχει δώσει η επιστήμη, η τεχνολογία και η εποχή μας. Όσοι πιστεύουν ότι παλιά ήμασταν καλύτερα, σκεφτούν τι σκέφτεται ένα ζευγάρι το οποίο το 1970 θα ήταν στήρο και το 2020 μπορεί να κάνει παιδιά. Λοιπόν, η επιστήμη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε. Σε λίγο χρόνο σας παρακαλώ πολύ, διότι θέλω αυτήν τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε, κύριε Κελάρη, σε προσεχείς μας συνομιλίες. Σε λίγο χρόνο, για αρχή, τι ισχύει? Γνωρίζω για παράδειγμα ότι αποζημιώνονται μόνο τα φάρμακα. Σωστά γνωρίζετε. Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία που αφορά την πραγματοποίηση. Αυτή τη συζήτηση έπρεπε να κάνουμε από προχθές. Όχι τη συζήτηση για το κλιπάκι. Πώς από τα 4-5 χιλιάρικα που χρειάζεται ένα ζευγάρι, αντί το κράτος να δίνει τα 700-800 ευρώ, να το κάνω το πράγμα τάλιρα, θα παίρνει όλο το ποσό, όλα τα ζευγάρια Ελλήνων πολιτών να έχουν δωρεάν από την αρχή μέχρι το τέλος την δυνατότητα να κάνουν τεχνητή γονιμοποίηση. Έτσι. Σωστά. Αυτό που ισχύει στην Ελλάδα πάντως αυτή τη στιγμή είναι το διαμέτρου αντίθετο. Δηλαδή, ένα ζευγάρι το οποίο επιθυμεί να τεκνοποιήσει θα βρεθεί με κάποιον γιατρό υποβοηθούμενος αναπαραγωγής και μιλάμε για ιδιωτικά κέντρα. Υπάρχουν και σε δημόσια νοσοκομεία κλινικές οι οποίες πραγματοποιούν εξωματικοί, οι οποίες προσπαθούν και αυτές να ανταπεξέλθουν στην ιατροτεχνολογική ουσιαστικά, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι, κύριε Μπογδάνο. Mm-hmm. Το πόσο καλό και προηγμένο είναι ένα εργαστήριο. Φυσικά και η ιατρική ιδιότητα του καθενός γιατρού παίζει το ρόλο του, αλλά όλα κρίνονται στο εργαστήριο. Άρα λοιπόν και τα δημόσια έχουν, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να κάνει εντελώς δωρεάν. Έτσι, πάντα όμως για να πάρει τα φάρμακα της εξωματικής, τα οποία κοστίζουν από 1.500 ευρώ και πάνω, θα πρέπει να υποβάλει ένα φάκελο, τον οποίο φτιάχνουν οι γιατροί, οι θεράποντες, εμείς δηλαδή. Ναι. Τον υποβάλλουν σε μια επιτροπή του ΕΟΠΗ. Αν εγκριθεί, εγκρίθηκε, όπου περνάνε τραγικές στιγμές στα ζευγάρια εκεί με προσβολές και τους κόβουν λες και δίνουν πανελλήνιες. Έτσι, κόβονται αρκετά ζευγάρια, δεν παίρνουν τα φάρμακα, κάποια τα παίρνουν και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα ποσό της τάξης
που είπατε, 3-4 χιλιάδων ευρώ, και το κράτος, εφόσον έχουν περάσει η επιτροπή και έχουν πάρει τα φάρμακα, θα τους χορηγήσει ένα επίδομα 300-400 ευρώ. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια της Ελλάδος. Και εδώ θα πω για να σας πικράνω λίγο ακόμα, έτσι, και εσάς και τους ακροατές. Αντέχω, κύριε Κελάρη, την αντέχω την αλήθεια. Την προτιμώ από το γλυκό το ψέμα. Θα σας πικράνω λίγο και θα σας πω ότι στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, η κυπριακή κυβέρνηση καλύπτει τρεις προσπάθειες στα ζευγάρια, όλα τα φάρμακα εντελώς δωρεάν, και τρεις προσπάθειες 3-3,5-4 χιλιάδων ευρώ τα καλύπτει όλα το κράτος για τρεις προσπάθειες, και φάρμακα και προσπάθεια. Αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο. Να σας δεν πω... θέλω να σας πω τι συμβαίνει στο Βέλγιο. Που τι συμβαίνει στο Βέλγιο, πείτε, εκτός από το ότι βάζει τρία γκολ στην Τουρκία, τι άλλο συμβαίνει στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο συμβαίνει ότι το κράτος δικαιολογεί πέντε προσπάθειες. Ναι, και όσα μάλιστα... τα γκολ που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο χθες μεταξύ Ολλανδίας και Ουκρανίας. Κάποιος έβλεπε βουγγιούρο το Σαββατοκύριακο. Εγώ έβλεπα. Και εγώ έβλεπα. Τι ωραίο ημίχρονο ήταν αυτό το χθεσινό το δεύτερο. Πραγματικά δηλαδή το γυρνάω, είχε τελειώσει κάτι, τι άλλο έβλεπα, δεν θυμάμαι. Και το γυρνάω εκείνη την ώρα στον Αντένα και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, Ουκρανία-Ολλανδία 0-0. Ναι, εγώ τώρα, επειδή είχα, ένα ημίχρονο είδα το πρώτο ημίχρονο και έχασα όλα τα γκολ στο δεύτερο. Εντάξει, δεν υπήρχε, έμπαινε το ένα μετά το άλλο. Λες, το αίμα. Για να κλείσουμε με αυτό. Δικαιολογεί πέντε προσπάθειες, όπου είναι τόσο προηγμένη αυτή εκεί, επειδή στην εξωματική γονιμοποίηση δεν θέλουμε τα δίδυμη εγκυμοσύνη, γιατί για μας αποτελεί επιπλοκή. Όλοι θα κάνουν δίδυμα, αυτό είναι λάθος. Θέλουμε ένα έμβριο να μείνει. Οι Βέλγοι λοιπόν λένε πέντε προσπάθειες και οι τρεις πρώτες μόνο με ένα έμβριο μεταφορά, και δεν πειράζει. Εμείς θα καλύπτουμε όσες φορές χρειαστεί να κάνετε, ούτως ώστε να πιάσετε κύριε ένα. Κύριε Κελαρή. Για να μην με επιβαρύνουμε το σύστημά μας μετά με πρόωρα μωρά. Θα έρθω να σας βρω, ούτως ώστε να καθίσουμε κάτω. Σας παρακαλώ πολύ να με βοηθήσετε να συντάξουμε μία ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία, ούτως ώστε και η Ελλάδα στο τέλος της θητείας μας να έχει προσεγγίσει αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο και το Βέλγιο. Για μένα αυτή είναι η συζήτηση που έπρεπε να γίνεται από προχθές και όχι η συζήτηση χαρακομμάτων για την αισθητική του βίντεο. Σωστά. Να είστε καλά. Σωστά. Και σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα που σας Βασίλης Κελάρης, κυρίες και κύριοι, μευτήρ γυναικολόγος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, νέος άνθρωπος, ορίστε μέσα στα πράγματα, μας τα είπε χαρτί και καλαμάρι.